centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Λοιπόν, για να μας πείτε φρέσκα φρέσκα λοιπόν τα νέα, τι έγινε σε αυτήν τη συνάντηση, τι αφορά την Καστοριά, τι μπορούμε να πούμε για τους μελοπαραγούς και όλους τους υπόλοιπους που υπέστησαν ζημιές από τους περίφημους παγετούς του Απριλίου. Και βεβαίως αρχικά πώς ήταν το κλίμα εκεί, κύριε Τιμή. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Ήταν επικοδομητική. Ναι. Συμμετείχε ο Περιφερειάρχης, οι βουλευτές της Κοζάνης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Μάλιστα. Και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από τις υπόλοιπες νομούς μόνο εσείς ήσασταν από βουλευτές. Από την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Ναι, ήταν οι βουλευτές της Κοζάνης και εγώ. Και εσείς. Μάλιστα. Η συζήτηση ήταν για το μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον παγετό της δεντροκαλλιέργειας. Ναι. Από την πλευρά μου έθεσα τα ζητήματα που αφορούν την μηλοπαραγωγή κυρίως στην Καστοριά. Ναι. Και ζήτησα να είναι άμεσες και συνολικές οι αποζημιώσεις, γιατί η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, αγγίζει το 80 με 100% και αυτό δημιουργεί πολλά οικονομικά προβλήματα, οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς. Και θα πρέπει άμεσα να μπορέσουν να συνεχίσουν το καλλιεργητικό έργο. Τι λέει ο κύριος Λικουρέτζος λοιπόν εδώ? Ο κύριος Λικουρέτζος είπε ότι υπάρχει η πρόθεση των αποζημιώσεων, ότι θα ακολουθηθεί το πρότυπο που ακολουθήθηκε για τις ζημιές από τον Ιαννό στη Θεσσαλία. Θα πάμε στα πλαίσια του Ιαννού. Θα ακολουθηθεί, είπε, αυτό το πλαίσιο. Θα ακολουθεί πλαίσιο Ιαννού, αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι αυτό η είδηση. Λοιπόν που είπε είναι ότι μέχρι 15 με 20 Μαΐου θα υπάρξει ο προσδιορισμός του κόστους των αποζημιώσεων. Ναι. Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα γίνει το εκτιμητικό έργο. Θα προσπαθήσουν για την εξασφάλιση του κόστους των αποζημιώσεων. Μάλιστα. Και τόνισε ότι αυτό που θέλουν για τις αποζημιώσεις που θα γίνουν είτε ΕΛΓΑ είτε εκτός ΕΛΓΑ να γίνει όσον αφορά τις πληρωμές, όχι πιο αργά από την περίοδο που διαθέτουν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους. Δηλαδή, χωρίς να θέλει αρχικά να δεσμευτεί για χρονοδιάγραμμα, έθεσε αυτόν τον στόχο και Ιούλιο με Αύγουστο να γίνουν οι πληρωμές. Εμείς περιμένουμε. Μισό λεπτάκι. Από αυτά που ακούσατε, επειδή εσείς ήταν πρόσωπο με πρόσωπο, μένετε ικανοποιημένοι και έχει μια σημασία αυτό, γιατί είστε και βουλευτής αντιπολίτευσης. Τονίστηκε η δέσμευση ότι θα υπάρξουν οι αποζημιώσεις. Αυτό είναι θετικό. Και το χρονοδιάγραμμα που έβαλε, χωρίς να είναι όμως 100% απόλυτος, αλλά αυτό που είπε είναι ότι δεν θα πάνε οι πληρωμές πιο μακριά. Μάλιστα. Από την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου που οι παραγωγοί δίνανε τα προϊόντα. Φαντάζομαι θα ενημερωθούν. Αυτό είναι θετικό. Περιμένουμε το πώς αυτό θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις και των ανθρώπων που έχουν υποστεί τις ζημίες με αυτά που ακούμε τώρα. Ακριβώς. Στη συνέχεια, την από ό,τι ξέρω, θα υπάρχουν σταδιακές συναντήσεις και με τους παραγωγούς από όλη την περιφέρεια που έχουν υποστεί ζημιές. Έχουν καλεστεί στην Κοζάνη αυτή την ώρα να είναι η παραγωγή. Έχουν καλεστεί, στην πορεία θα γίνουν διαδοχικές συναντήσεις. Εκείνο που θέλω να σας αναφέρω είναι ένα άλλο ζήτημα που έθεσα προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Αρχικά τον είπατε το γιατί δεν ήρθε Καστοριά και αν τον προσκαλέσατε. Κοίταξε, εγώ του είπα ότι είναι θετικό που βρίσκεται στην περιφέρεια. Ξέρετε κύριε Νατσούλη, επειδή έχει γίνει ένα τέτοιο θέμα από το πρωί. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι. Όταν διεκδικούμε για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που πηγαίνουμε και στην Αθήνα αυθημερών. Μάλιστα. Για να δούμε έναν υπουργό ή έναν υπεύθυνο κυβερνητικό παράγοντα κάποιου οργανισμού. Το να πηγαίνει λοιπόν αυθημερών στην Αθήνα για να τον συναντήσεις και να διεκδικήσεις κάτι. Αυτό τώρα το να πας δίπλα στην Κοζάνη δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να είναι θέμα. Πέρα από αυτά όμως, ναι, εγώ τον κάλεσα, η πρόσκληση του είπα ότι είναι ανοιχτή για την Καστοριά και θα χαρούμε πολύ. Να πάμε στα χωράφια μαζί.
Ναι. Και επί τόπου να δει την κατάσταση. Αυτό είναι. Μα εμείς δεν τον θέλουμε να τον πάμε στην ομαρχία. Εμείς δεν τον θέλουμε να τον πάμε στην ομαρχία. Εμείς θέλουμε να τον πάμε στο χωράφι. Μένετε όμως σε ένα ζήτημα, ενώ βλέπετε ότι υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες φαίνεται ότι είναι θετικές. Συγγνώμη γιατί έχω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο υπέβαλα προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και για το οποίο έχω καταθέσει και κοινοβουλευτική ερώτηση για να καταλάβουν οι ακροατές είναι το εξής. Πριν από μερικές μέρες, στις 22 του μήνα, ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ μία απόφαση η οποία εφαρμόζοντας τον κανονισμό του ΕΛΓΑ στο άρθρο 23 παράγραφο 4 δέλτα που δίνει την δυνατότητα προς αυξημένης αποζημίωσης κατά 30% αποζημιές για προϊόντα ΠΟΠ, ΠΙΕ και βιολογικά. Βγήκε λοιπόν αυτή η απόφαση 22 Απριλίου για να υπάρξει 20% προς αυξημένη αποζημίωση στα μπύλια της αγοράς. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δημιουργείται μια τεράστια αδικία. Γιατί και τα μήλα της Καστοριάς είναι πιο προϊόντα. Σωστά. Γεωγραφικής ένδειξης, ναι, και βιολογικά. Ναι. Του έζησα λοιπόν το θέμα ότι δεν μπορεί ο οργανισμός να εφαρμόζεται κατά το δοκούν με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Καλώς αποζημιώνεται επιπλέον 20% η μηλοπαραγωγή στις αγοράς. Αυτό όμως είναι κατάφορη αδικία για την μηλοπαραγωγή στην Καστοριά. Και το θετικό είναι ότι ο κύριος Λικουρέτζος, αφού με άκουσε, μου είπε ότι να κάνω το σχετικό αίτημα και θα ικανοποιηθεί. Μάλιστα. Το είπα λοιπόν ότι έχω καταθέσει ήδη κοινοβουλευτική ερώτηση και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, καθώς πραγματικά κατάλαβε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία για το ίδιο προϊόν. Με την ίδια ζημιά, μιλάμε για τις χαλαζοπτώσεις του καλοκαίρι του 2020, ναι. Να αποζημιώνεται η Ζαγορά και να μην αποζημιώνεται η Καστοριά. Για ακριβώς ίδιο προϊόν, για ακριβώς ίδια ζημιά. Μάλιστα. Ακριβώς ίδια ζημιά. Η Ζαγορά αποζημιώνεται για χαλαζόπτωση 26 Μαΐου. Η Καστοριά είχε 2 συνεχόμενες χαλαζοπτώσεις. 20 Ιουλίου και 6 Αυγούστου. Και πάρθηκε η απόφαση, τώρα σας λέω, πριν από 4 ημέρες. Να υπάρξει προσάξηση για τη Ζαγορά 20% αποζημίωσης και όχι για την Καστοριά. Όταν λοιπόν του έθεσα το θέμα, αφού αρχικά δεν ξέρω αν το ήξερε, μου είπε ότι ναι, αυτό είναι σωστό. Μάλιστα. Και θα ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα και μάλιστα τελειώνοντας του είπε ότι κρατώ τη δέσμευσή του. Μάλιστα. Και μου είπε ναι. Έθεσα βέβαια και κάποια άλλα ζητήματα για τα οποία δεν πήρα απάντηση, όπως για παράδειγμα γιατί δεν έχουν προχωρήσει καθόλου οι διαδικασίες για να αποζημιωθούν για τις περσινές ζημιές η παραγωγή στα φασόλια, στις φακές και στα ρεβίθια. Εκεί δεν υπήρξε απάντηση, όπως δεν υπήρξε απάντηση και στο ζήτημα που έβαλα για την μείωση της παραγωγής του γάλατος πάλι από τον παγετό στους εγωπροβατοτρόφους μας και για την απώλεια αμνοερυφίων. Σε αυτά δεν πήρα απάντηση. Στο ζήτημα όμως για την προσάυξηση των αποζημιώσεων, επειδή και η Καστοριά είναι πιέ προϊόν, δεσμεύτηκε ότι θα το δει θετικά. Πριν κλείσουμε κάτι ακόμα, είπατε ότι αυτή την ώρα έχει συναντήσει με συλλόγους ή φορείς ή αγροτικούς συλλόγους κτλ. Από την Καστοριά, ποιοι είναι εκεί? Νομίζω είναι δεν για... ήταν την ώρα που ήμουνα εγώ. Προφανώς αργότερα θα είναι μηλοπαραγωγή της Καστοριάς. Ναι, γιατί υπήρχαν σταδιακές λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό συναντήσεις. Κατάλαβα. Μεμονωμένες με κάθε φορά. Ωραία. Την ώρα που ήμουν εγώ εκεί ήταν η παραγωγή από το Βελβεντό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Τελγιορίδου. Να είστε καλά. Εμείς περιμένουμε... ιδιαίτερα αυτό που είπε ότι η αποζημίωση θα γίνει Ιούλιο με Αύγουστο. Περιμένουμε να υλοποιηθεί. Και περιμένουμε να δούμε, και να δούμε και το ύψος των αποζημιώσεων και τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο θα γίνουν. Αφού είπαμε στα πρότυπα του Ιαννού, παίρνουμε μια εικόνα. Είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο των αποζημιώσεων με τον Ιαννό. Όσες αποζημιώσεις εντάσσονται στον ΕΛΓΑ θα γίνουν από εκεί. Όσες δεν εντάσσονται στον ΕΛΓΑ θα γίνουν από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σας ευχαριστώ χωρίς πάρα να προσδιορίσει ακριβώς, αφού δεν έχουμε ακόμη την εκτίμηση. Ωραία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε αυτά καλά. Λοιπόν με την κυρία Τελγιορίδου. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.